Σχέδιο δώρων φαντασία και ένα παραθαλάσσιο σπίτι στην Κύπρο γίνεται δικό σου. Μόνο από τις κάρτες της Τράπεζας Κύπρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το οικονομικό δελτίο από τη financialmiro.tv. Σε χαμηλά επίπεδα σχεδόν 2 ετών υποχώρησε η στερλίνα έναντι του δολαρίου, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία δημοσιοποίησε σήμερα την τριμηνιαία έκθεσή της για τον πληθωρισμό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων. Στην έκθεσή της, η BOE αναφέρει ότι ο πληθωρισμός πιθανόν να εκτιναχθεί στο 5% προτού υποχωρήσει σημαντικά κάτω από τα επίπεδα του 2% σε ορίζοντα διετίας. Στις 2.45 η στερλίνα υποχωρούσε κατά 1% στα 1,8770 δολάρια, έχοντας νωρίτερα βρεθεί έως και στα 1,8737 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 μηνών. Άνοδο 0,8% έναντι του βρετανικού νομίσματος κατέγραφε και το ευρώ, διαμορφούμενο στις 79,30 πένες. Οι απώλειες του βρετανικού νομίσματος προσεγγίζουν το 1,50% έναντι του ιαπωνικού γεν. Ταυτόχρονα, το δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ στα 1,4875 δολάρια, αντιστρέφοντας την πρωινή τάση. Σε σχέση με το ιαπωνικό νόμισμα, το δολάριο καταγράφει απώλειες και διαπραγματεύεται στα 108,90 γεν. Προσπάθεια ανάκαμψης κάνει σήμερα ο μαύρος χρυσός, ωστόσο οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί εν αναμονή της ανακοίνωσης των πετρελαϊκών αποθεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τιμή του αργού διαπραγματεύεται στα 113,50 δολάρια το βαρέλι, αυξημένη κατά 46 σέντς. Οι φόβοι για νέο κύκλο διαγραφών αξιών στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών προκάλεσαν ρευστοποιήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η είδηση ότι μόνο τον Ιούλιο η JP Morgan υπέστη νέες ζημιές 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τα εξαιρετικά αρνητικά στοιχεία που ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο η UBS, αντέστρεψαν το θετικό κλίμα που δημιούργησε τις τελευταίες ημέρες η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου. Η μετοχή της JP Morgan βρέθηκε να υποχωρεί ακόμα και 8%, ενώ το 5% άγγιξαν οι απώλειες για τη μετοχή της Goldman Sachs, τις προβλέψεις για την πορεία της οποίας υποβάθμισαν χθες δύο χρηματοοικονομικοί όμιλοι. Απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την πρόβλεψη της αγοράς ήταν η υποχώρηση των λιανικών πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο, η οποία διαμορφώθηκε στο 0,1% σε μηνιαία βάση. Η υποχώρηση κατά κύριο λόγο αποδίδεται στην αδύναμη αγορά αυτοκινήτων, όπου οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2,4%. Σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση και εκτός της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι συνολικές λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,4%. Εξαρτωμένων τόσο των πωλήσεων αυτοκινήτων όσο και ενεργειακών προϊόντων, καταγράφηκε άνοδος 0,3%, ελαφρώς υψηλότερη του 0,2% που ανέμεναν οι αναλυτές. Μειώνει τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας της Βρετανίας η Τράπεζα της Αγγλίας και παράλληλα εκτιμά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα αμβληθούν περισσότερο από όσο χρειάζεται αν δεν προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων. Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε πως ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 5% πριν πέσει κάτω από το στόχο του 2% που είχε θέσει πριν από 2 χρόνια σε περίπτωση που το βασικό επιτόκιο της στερλίνας παραμείνει στα σημερινά επίπεδα. Η οικονομία εκτιμάται ότι θα εμφανίσει σε ετήσια βάση ανάπτυξη 0,1% στο πρώτο τρίμηνο του 2009, ενώ οι προηγούμενες προβλέψεις έκαναν λόγο για 1%. Η παγκόσμια πιστωτική κρίση, που στοίχισε τις τράπεζες περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαγραφές και απώλειες, απειλεί τώρα να σπρώξει στην ύφεση την οικονομία της Βρετανίας. Σε μειώσεις επιτοκίων εκτιμάται ότι θα προχωρήσει από τις αρχές του 2009 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με την JP Morgan, η οποία βλέπει εξασθένιση των πληθωριστικών πιέσεων αλλά και μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οίκο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε 3 μειώσεις του βασικού επιτοκίου του ευρώ, το οποίο θα φτάσει στο 3,5% από 4,25% που είναι σήμερα. Η αρχή για τις μειώσεις τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2009, σύμφωνα με τους αναλυτές της JP Morgan. Οι προηγούμενες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για διατήρηση του επιτοκίου στα ίδια επίπεδα και την επόμενη χρονιά.
Επιδεινώθηκε για τέταρτη διαδοχική φορά το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη, υποχωρώντας μάλιστα στο χαμηλότερο επίπεδο των 15 ετών, λόγω των εκτιμήσεων για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, αλλά και το απεσιόδοξο outlook για την οικονομία στη ζώνη των 15 χωρών που χρησιμοποιούν το κοινό νόμισμα. Παράλληλα, μετάβλητη έμεινε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat. Το Μάιο η βιομηχανική παραγωγή είχε μειωθεί κατά 1,8%. Σε αντίστοιχη βάση, η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη παρουσίασε μείωση 0,5%. Συρρήκνωση παρουσίασε η οικονομία της Ιαπωνίας στο τρίμηνο που πέρασε, θέτοντας τη χώρα αντιμέτωπη με την πρώτη ύφεση τα τελευταία 6 χρόνια εξαιτίας της μείωσης των εξαγωγών και των καταναλωτικών δαπανών. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 2,4% σε αιτήσια βάση κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έκλεισε τον Ιούνιο, μετά από αύξηση 3,2% που είχε σημειώσει στο πρώτο τρίμηνο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως, το Ιαπωνικό ΑΕΠ συρρυκνώθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση μετά την αύξησή του κατά 0,8% στο πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, η πτώση ήταν ανάλογη με τις προβλέψεις των αναλυτών. Η Ιαπωνία είναι η τρίτη χώρα από τις οικονομίες της G7 που βλέπει την οικονομία της να συρρυκνώνεται φέτος μετά τον Καναδά και την Ιταλία. Η αμερικανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη περίοδο ανεμικής ανάπτυξης, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλλας, Ρίτσαρντ Φίσερ, προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό δεν αποτελεί μήνυμα εφησυχασμού για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, είπε πως περιμένει την αμερικανική οικονομία να καταγράψει σχεδόν μηδενική ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο ίδιος επισήμανε πως η πιστωτική κρίση που βιώνουν σήμερα οι παγκόσμιες αγορές είναι χειρότερη από την κρίση που προκλήθηκε μετά την κατάρρευση των ταμιευτηρίων στα τέλη της δεκαετίας του 80. Η νέα πλατφόρμα χρηματιστηριακών συναλλαγών Turquoise, το δημιούργημα 9 μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, ξεκινά τη λειτουργία της αυτή την Παρασκευή με συναλλαγές σε μετοχές 10 ευρωπαϊκών blue chip από τη Βρετανία και τη Γερμανία. Πρόκειται για νέο ανταγωνιστή που θα αποσπάσει μερίδιο αγοράς από τα καθιερωμένα χρηματιστήρια, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και την πίεση για χαμηλότερα κόστη συναλλαγών. Το λεσάρισμα της πλατφόρμας Turquoise από επενδυτικές τράπεζες όπως η Morgan Stanley, Deutsche Bank και Credit Suisse έρχεται να προσθεθεί στον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν χρηματιστήρια όπως το London Stock Exchange και το Deutsche Börse και την πίεση για φθηνότερες συναλλαγές. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που επιλέξατε και σήμερα τη Financial Mirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση. Να είστε καλά, γεια σας.